Λοιπόν, θα πάμε στο Μυλοπόταμο με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Μάλιστα. Θα καλησπέρισουμε τον κύριο Γρήλο Παπαδάκη, είναι ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Μυλοποτάμου. Γύρω-γύρω μου το παστορέφημνο σήμερα. Ναι, για να μας πει και για τη χθεσινή σύσκεψη, που μας τα είπε βέβαια λίγο και η Αλκιόνιξη το δουλάκι χθες. Και για να μας πει, υπάρχει ξεσηκωμός για το μεταφορικό ισοδύναμο για τις πληρωμές. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Σαββίδη, καλησπέρα κύριε Καριωτάκη. Λοιπόν, αναβρασμός, Μεγάλος. Για ακόμα μία φορά, αναβρασμός μεγάλος, απογοήτευση, αλλά και μεγάλη αγωνία από όλους τους αγροτοκτηνοτρόφους της Κρήτης. Ακόμα μία φορά, κύριε Σαββίδη, βλέπουμε ένα εμπεγμό, μία κοροϊδία, πάντα την τελευταία στιγμή βέβαια, όποτε περιμένουμε πληρωμές, να βλέπουμε να μπαίνουμε σε μία αγωνία το πότε θα πάρουμε τα λεφτά που μας ανήκουν. Για πείτε μας λίγο τώρα για το μεταφορικό ισοδύναμο για τα χρήματα. Κύριε Σαββίδη, το μεταφορικό ισοδύναμο, καταρχήν να τα πιάσουμε τα πράγματα από τη σειρά, διότι για να καταλάβει και ο τηλεθεατής που μας ακούει και μας βλέπει αυτή τη στιγμή. Το μεταφορικό ισοδύναμο ανήκει στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και μόνο. Δεν ανήκει ούτε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ούτε σε κανένα άλλο Υπουργείο. Ανήκει στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος το πού απευθυνόμαστε και πού είναι η ευθύνη. Λοιπόν, το μεταφορικό ισοδύναμο βγήκε το 2020 για την Κρήτη. Αρχίσανε λοιπόν οι αιτήσεις από το 2020. Γινόταν αιτήσεις για να παίρνει ο κάθε ένας αγρότης και κτηνοτρόφος αυτό που πληρώνει. Όταν λέμε αυτό που πληρώνει, είναι η διαδικασία που γίνεται, οι ζωοτροφές που αγοράζεις από την υπόλοιπη πυρωτική χώρα. Ξετυλίχθηκε λοιπόν ένα κουβάρι που ορισμένοι κτηνοτρόφοι και αγρότες δεν το ξέρανε από το 2020 ότι υπήρχε αυτή η δυνατότητα να πάρουν το 60% που ήταν στην επιστροφή από αυτά που πληρώνανε. Δηλαδή, το κρατούσανε κρυφό από το 2020, το παίρνανε κάποιοι μεγαλοεμπόροι. Αυτοί οι μεγαλοεμπόροι που απορροφούσαν λοιπόν όλο το μεταφορικό ισοδύναμο. Άρα αυτό, αυτό που λέτε είναι ότι το κρατούσαν κρυφό για η πίτα να πάει σε λίγους. Μεταξύ τους δηλαδή. Μεταξύ τους γνωρίζανε. Βεβαίως, άμα με αφήσετε, θα καταλάβετε. Λοιπόν, το κρατούσαν λοιπόν ορισμένοι μεγαλοεμπόροι κρυφό, απορροφούσαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Δεν είδαμε όμως και ποτέ τις ζωοτροφές να πέσουν. Από εκεί και πέρα, από το 21 και μέχρι πριν ολίγους μήνες, το έμαθε ο αγροτοκτηνοτροφικός κόσμος και έκανε αιτήσεις. Μπαίνουμε λοιπόν στη διαδικασία το πρώτο εξάμηνο του 22, που πληρωθήκανε κανονικότατα όλοι οι αγροτοκτηνοτρόφοι, και μπαίνουμε στη διαδικασία στις αιτήσεις το δεύτερο εξάμηνο του 22. Αρχίζουν λοιπόν οι αιτήσεις, πάντα αρχίζουν οι αιτήσεις από το πρώτο δεκαήμερο του Γενάρη. Ναι. Και τελειώνει, όπως ήταν εξάμηνα, γιατί τώρα που αρχίζει το πρώτο εξάμηνο, το λεγόμενο του 23, δεν θα είναι το πρώτο εξάμηνο του 23, θα είναι από την πρώτη του Γενάρη, παράδειγμα, που δεν έχει ανοίξει, θα ανοίξει δηλαδή στις άμεσες επόμενες μέρες από ό,τι πληροφορούμαστε, μέχρι τέλος του χρόνου που θα γίνονται αιτήσεις για να καταθέτεις τα χαρτιά που χρειάζεται για να πάρεις το μεταφορικό ισοδύναμο. Του 2022 λοιπόν, το δεύτερο εξάμηνο, αρχίσαν οι αιτήσεις από το Γενάρη του 23. Η πλατφόρμα ήταν ανοιχτή μέχρι 31, όπως όριζε ο νόμος, μέχρι 31 Αυγούστου. Ναι. Δεν έκλεισε λοιπόν 31 Αυγούστου η πλατφόρμα όπως όριζε ο νόμος, αφήκανε και 3 μήνες παράταση και έκλεισε η πλατφόρμα 30 Νοεμβρίου του 23. Αυτή τη στιγμή, επειδή έχουμε πληροφορηθεί από το ίδιο το Υπουργείο το ότι έχουν γίνει πάρα πολλές αιτήσεις
εκατοντάδες αιτήσεις. Από ό,τι πληροφορούμαστε, δεν ξέρουμε και την εικόνα, εμείς από ό,τι πληροφορούμε, από ό,τι έχουμε μία εικόνα, δηλαδή από ό,τι έχουμε ρωτήσει, είναι γύρω στις 8 με 8.500 αιτήσεις σε όλη την Κρήτη. Ναι. Δεν είναι και ένα φοβερό νούμερο. Δεν είναι και μικρό. Δεν είναι και μικρό. Ναι. Εντάξει, δεν είναι και μικρό, αλλά νομίζω ότι είναι ένας λογικός διαχειρίσιμο. Ναι, ένας διαχειρίσιμος αριθμός. Σε επίπεδο Κρήτης. Ναι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν το πώς δημιουργήθηκε το πρόβλημα που μάθαμε πάντα, όπως προανάφερα την τελευταία στιγμή. Άνοιξε λοιπόν η πλατφόρμα, γίνανε οι αιτήσεις, όλα καλά, όλα ωραία, προχωράμε για την πληρωμή. Το δεύτερο εξάμεινο του 2022. Ναι. Την τελευταία στιγμή λοιπόν, χιλιάδες αιτήσεις και βρήκαμε ατασταλίες και δεν ξέρω τι. Κατέβηκε λοιπόν ο Υπουργός, ο κύριος Τηλιανίδης, στο επιμελητήριο στο Ρέθυμνο, ναι, με το Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Κουτουλάκη, το Μανώλη. Ήταν εκεί ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Λευτέρης Αυγενάκης. Ήταν εκεί ο Υφυπουργός, ο κύριος Γιάννης Ευθαλογιάννης. Ήταν και βουλευτές από Χανιά και από Ηράκλειο. Κάτσαμε λοιπόν, θέσαμε στο τραπέζι όλη τη συζήτηση για ποιο λόγο αφαιρεθήκανε και μειωθήκανε τα χρήματα. Δηλαδή να φανταστείτε, από τα 23 εκατομμύρια κόψανε τα χρήματα και τα κατεβάσανε στα 8 ναι, εκατομμύρια. Για την Κρήτη μιλάμε, έτσι. Mm. Λοιπόν, εμείς απορριθήκαμε και λέμε για ποιο λόγο δηλαδή κοπήκαν από τα 23 εκατομμύρια και πήγανε στα 8 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν υπάρχει μια σκοπιμότητα. Και θα σας πω τι σκοπιμότητα υπάρχει. Με την παρέβαση λοιπόν, γιατί οφείλουμε να το πούμε, ναι, το ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Με την παρέβαση λοιπόν, με την ταχύτατη παρέβαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, του κύριου Λευτέρη Αυγενάκη, προσθεθήκανε συν 2,5 εκατομμύρια ευρώ και πάμε στα 10,5 εκατομμύρια. Ναι. Κλείνουμε λοιπόν στα 10,5 εκατομμύρια για να πληρωθούν οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης στο μεταφορικό ισοδύναμο. Ωραία, αυτό είναι το τώρα, καλό. Λοιπόν, την τελευταία στιγμή, τώρα λοιπόν την τελευταία στιγμή, δεν πληρώνεστε, πάτε όλοι στον έλεγχο διότι βρήκαμε ατασταλίες και δεν ξέρω τι. Εγώ λοιπόν συζήτησα τότε με τον κύριο Στυλιανίδη και είπα ξεκάθαρα και ορθά στο τραπέζι ότι η ευθύνη όλη αναλογέται και είναι στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Δεν μπορείς λοιπόν να ανοίγεις μία πλατφόρμα ανεξέλεκτη, να τη φύνεις ανεξέλεκτη, να μπαίνει οποιοδήποτε να κάνει μία αίτηση, ναι, που δεν του αναλογεί και δεν του ανήκει το οτιδήποτε για να παραλάβει αυτά τα χρήματα, αλλά και ακόμα να δίνεις παράταση τρίμηνη, δηλαδή από 31 Αυγούστου που ήταν να κλείσει η πλατφόρμα μέχρι 30 Νοεμβρίου. Άρα λοιπόν αποσκοπεί το ότι ήθελανε από εξ αρχής να κόψουν το μεταφορικό ισοδύναμο από την Κρήτη. Ήτανε σκόπιμο η τρίμηνη παράταση, ναι, για να δοθεί μέχρι 30 Νοεμβρίου. Και μια ωραία πρωινή, δεν πληρώνεστε, μπαίνετε όλοι σε έλεγχο. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Σαββίδη, του 2024 είμαστε. Δεν είμαστε ούτε του 80, ούτε του 75, αλλά ούτε και του 91. Ναι. Του 2024 είμαστε. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι είμαστε σε μια εποχή που τρέχει η εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή, κύριε Σαββίδη, εγώ για να μην κόψω ένα τιμολόγιο, θα με ειδοποιήσει κατευθείαν το σύστημα της ΑΕΔΕ, όπως έχει δημιουργηθεί το σύστημα, ότι δεν έχω κόψει το τιμολόγιο ή δεν το έχω καταθέσει και πρέπει άμεσα να το καταθέσω διότι θα φάω πρόστιμο. Σωστά. Δεν μπορούν λοιπόν να πατήσουν με ένα πάτημα ενός σκοπιού να δούνε ποιος παραγωγός είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης και ποιος παραγωγός έχει τιμολόγια ζωοτροφές. Θεωρώ ότι μπορούν άνετα να το δουν αυτό. Ναι. Μην βάζουν τον κόσμο σε μια διαδικασία, κύριε Σαββίδη και κυρία Καριωτάκη, την τελευταία στιγμή να ψάχνουν χαρτιά και να καταθέτουν χαρτιά. Δεν θέλουν. Υπάρχει ένας προβληματισμός. Δεν θέλουν, εγώ αυτό πιστεύω. Δεν θέλουν. Ορίστε.
Δεν υπάρχει δεν μπορώ εδώ. Υπάρχει δεν θέλω συγκεκριμένη περίπτωση. Ακριβώς, κυρία Καριωτάκη. Δεν θέλουν να πληρώσουν το μεταφορικό ισοδύναμο. Απλά λοιπόν, πράγμα. Άρα εσείς τώρα, κύριε Παπαδάκη, τι κάνετε εσείς από εδώ και πέρα. Μας το εξηγήσατε ακριβώς λοιπόν, πώς έχει. Εμείς λοιπόν κάναμε, πριν φτάσω στην έκτακτη συνάντηση τη χθεσινό βράδυνη, εγώ προσωπικά έθεσα μία πρόταση στον κύριο Υπουργό, τον κύριο Στελιανίδη, στο επιμελητήριο στο Ρέθυμνο. Πληρώστε τους ανθρώπους μέχρι 5.000 ευρώ, τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και κτηνοτρόφους, έως 5.500 ευρώ και πάνω από 5.500 ευρώ κάντε έλεγχο. Κάντε έλεγχο. Πληρώστε όμως μέχρι 5.500 ευρώ τους ανθρώπους που οδυνοπαθούν και έχουν τόση τεράστια αγωνία το να πληρωθούν αυτά τα χρήματα, να δούμε πώς μπορούμε, κύριε Σαββίδη και κυρία Καριωτάκη, να συνεχίσουμε να παράγουμε. Υπάρχει μία δυσκολία. Έχουμε δει φαινόμενα πάρα πολύ τρομακτικά εδώ στην Κρήτη που πάνε να αφανίσουν τελείως τον πρωτογενή τομέα. Έχουν φανταστεί τι πάει να γίνει. Έχουν κατανόηση οι αρμόδιοι του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, ο ίδιος ο Υπουργός, το τι πάει να γίνει. Άρα, νομίζω ότι δεν έχουν, κύριε Παπαδάκη, δεν έχουν κατανόηση. Κύριε Παπαδάκη, άρα όλα αυτά λοιπόν θα τα ξαναπείτε στον Υπουργό, γιατί νομίζω έχετε ζητήσει, θέλετε μια συνάντηση μαζί του και να είναι και όλοι οι υπόλοιποι. Προσέξτε, εχθές το βράδυ λοιπόν, επειδή υπήρχε πάρα πολύ συμμετοχή και από αγρότες και από κτηνοτρόφους, ήμασταν όλοι οι κτηνοτροφικοί συλλόγοι σε επίπεδο Κρήτης. Λοιπόν, συζητήθηκε, πρώτα ακούγεται η γνώμη και η απόφαση του κόσμου και μετά η δική μας. Ο κόσμος από τόση αγανάκτηση που υπάρχει και τόση οργή που υπάρχει σου λέει δεν μπορείς την τελευταία στιγμή να με πετάς έξω αφού είμαι κτηνοτρόφος και έχω τιμολόγια και μου ζητάς ελέγχους και ξανά ελέγχους. Μας δώσανε το περιθώριο, είχα μια τηλεφωνική επικοινωνία με ανοιχτή ακρόαση με το Γενικό Γραμματέα τον κύριο Μανώλη τον Κουτουλάκη χθες το βράδυ από τη συζήτηση που είχαμε. Είπαμε να γίνει στις άμεσες επόμενες μέρες, δηλαδή το πιο συντομότερο, επειδή πιέζει και η κατάσταση με την πλατφόρμα που ανοίξανε και βάλανε 20 μέρες να πάνε τα χαρτιά και όλα αυτά διαφορετικά, πας στην εφορία ή πας στον εισαγγελέα αν σε βρει παράνομο, που αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε όλοι παράνομοι, ουδείς αναλάθωστος. Όπως τα έχουν κάνει, ουδείς αναλάθωστος. Δηλαδή όλοι παράνομοι. Όλοι οι κτηνοτρόφοι παράνομοι. Κοιτάξτε να δείτε, τιμολόγια υπάρχουν. Φορτωτική δεν υπάρχει, κύριε Σαββίδη, κυρία Καριωτάκη. Κοιτάζουμε κι εμείς να γλιτώσουμε. Όταν κόψει λοιπόν μία φορτωτική έξτρα, είναι επιπλέον κόστος για τον κάθε αγρότη και για τον κάθε κτηνοτρόφο. Λέμε την αλήθεια. Δεν είμαστε αντιδραστικοί στον έλεγχο. Δεν είπαμε ότι δεν θέλουμε τον έλεγχο. Απλώς μη μας ζητάς επιπλέον χαρτιά που ξέρεις ότι δεν μπορούμε να βρούμε. Δεν τα έχουμε. Οι πιο πολλοί δεν τα έχουμε. Κύριε Παπαδάκη, ναι, είναι σαφές. Κύριε Σαββίδη, ένα λεπτό. Ναι, είναι σαφές. Επειδή όμως πιέζει λίγο και ο χρόνος, να μας πείτε ξέρω, τι θα κάνετε ξέρω, αν δεν δοθεί λύση. Πρέπει να αποθούν αυτά τα πράγματα. Πρέπει να αποθούν αυτά τα πράγματα. Πρέπει να αποθεί αυτό το πρόβλημα. Να ακουστεί, να μάθει ο κόσμος τι γίνεται. Μην περιπλέκουμε τα πράγματα. Δηλαδή, να μην λέμε μισές κουβέντες και οι άλλες μισές να μένουν απ' έξω. Μα νομίζω ότι τα εξηγήσατε απόλυτα. Πρέπει επιτέλους, κύριε Σαββίδη και κυρία Καριωτάκη, να καταλάβουν ότι η Κρήτη οδυνοπαθεί. Έχουμε στην πλάτη μας τεράστια ναυτικά μίλια. Αυτά τα λεφτά, κύριε Σαββίδη και κυρία Καριωτάκη, τα έχουμε πληρώσει εμείς. Δεν είναι κανενούς. Εμείς τα πληρώνουμε και μας τα δίνουμε πίσω. Γιατί λοιπόν μας φέρουν σε σημείο να γίνουμε ζητιάνοι στα λεφτά μας. Στα λεφτά μας. Η απόφαση λοιπόν πάρθηκε χθες το βράδυ ότι εάν δεν έρθει αποτέλεσμα από το ραντεβού που θα γίνει στο Υπουργείο, που θα είναι εκεί, θα καλεστούν εκεί όλοι οι υπουργοί της Κρήτης, όλοι οι βουλευτές της Κρήτης, ακόμα και ο αιρετός της Κρήτης, ο κύριος Περιφερειάρχης, ο κύριος Αρναουτάκης, να κάτσουμε στο τραπέζι να βρούμε μια λύση. Αν δεν βρεθεί λύση, ο κόσμος είναι αποφασισμένος να κλείσει όλα τα λιμάνια της Κρήτης. Και θα γίνει, θα γίνει. Θεωρώ ότι άμεσα και ο Υπουργός και ο Γενικός Γραμματέας πρέπει να το δουν αυτό. Κύριε Καριωτάκη και κύριε Σαββίδη, ακούστε να δείτε.
του 2022 ανέβηκα με όλους τους προέδρους στον κτηνοτροφικό συλλόγο στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Uh-huh. Επί υπουργού κυρίου Γιάννη Πλατιωτάκη. Uh-huh. Καταφέραμε λοιπόν και μας έβγαλε ο κύριος Γιάννης Πλατιωτάκης 8 εκατομμύρια με έκτακτη ενίσχυση για τις ζωοτροφές, το λεγόμενο αμάρθεια. Βέβαια. Αυτό το έχετε πληρωθεί. Ακούστε. Αρχές του 23 καλούμαστε από τον ίδιο τον υπουργό, τον κύριο Γιάννη Πλατιωτάκη, στο οροπέδιο, στο Δήμο Οροπέδιου Λασιθίου, για να ανακοινώσουμε ότι εγκριθήκανε τα 8 εκατομμύρια και είναι έτοιμα να πάρουν ΦΕΚ για να πληρωθούν. Ναι. Δεν πληρωθήκαμε ακόμη αυτά τα χρήματα. Και αυτά προσέξτε, περιμένετε λοιπόν, ακόμα. Ναι. Προσέξτε λοιπόν, άλλη μία πρόταση που την κάνω τώρα μέσα από την εκπομπή σας. Ωραία, και με αυτό όμως να κλείσουμε, λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, γιατί δεν θα πάμε στη διάλειμμα. Κύριε Σαββίδη, κυρία Καριωτάκη. Ναι. Λοιπόν, θα κλείσουμε. Από αυτή λοιπόν την πλατφόρμα, που είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης και δικαιάται αυτή την έκτακτη ενίσχυση, μπορούν να πάρουν στοιχεία έως 5.500 ευρώ να πληρώσουν τους ανθρώπους. Μην μπαίνουν σε διαδικασίες που δεν πρέπει. Διαφορετικά, καλύτερα είναι να μας πει ο κύριος Τηλιανίδης, δεν υπάρχουν χρήματα, μην έχετε ελπίδες. Να βρούμε κι εμείς κάποια άμεση λύση, να δούμε με τι τρόπο μπορούμε να συνεχίσουμε να παράγουμε. Με τι τρόπο μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που έχουμε βρει από τους προγόνους μας. Και κλείνοντας, κύριε Σαββίδη και κυρία Καριωτάκη, εμείς εδώ στην Κρήτη έχουμε μάθει και λέμε «Από ποθάνει με πολλούς, θάνατο δεν φοβάται». Η Κρήτη το απέδειξε στην Κύπρο, γιατί τη χάνει και είναι Κύπριος ο κύριος Στυλιανίδης. Ναι. Το απέδειξε το 1974. Εάν θέλει λοιπόν ο κύριος Στυλιανίδης να βάλει σε εκτέλεση 8.000 παραγωγούς, αγρότες και κριτικούς στην εκτέλεση, ας τους βάλει. Και τι εννοώ η εκτέλεση? Να τους πάει στην εφορία ή να τους πάει στον εισαγγελέα. Λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, και με αυτό το μήνυμά σας να κλείσουμε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να κλείσουμε προς το παρόν, κύριε Παπαδάκη, ναι, γιατί πολύ σύντομα θα ξαναπούμε. Θα έχουμε συνέχεια. Βέβαια. Ελπίζω με την άνοδό μας στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας να βρεθεί λύση. Διότι μακάρι, πραγματικά, εχθές το βράδυ, είδατε την αγανάκτηση. Βέβαια. Του κόσμου. Βέβαια, την είδαμε. Δεν έχει άλλη υπομονή ο κόσμος. Έτσι. Ευχαριστούμε λοιπόν, πάρα το καταλάβουμε. Πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαδάκη. Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.